πώς ένιωσες έτσι, ποια ήταν τα συναισθήματά σου με την επανασύνδεση, κοίταξε, ποια είναι η σχέση σας. Ναι, με τη μαμά δεν ήταν τόσο περίεργο ήδη, ότι. Ναι. Εν τω μεταξύ. Ναι. Κοίταξε, άμα δεις φωτογραφίες, μοιάζω τώρα και με τη μαμά μου, αλλά μοιάζω και με τον μπαμπά μου. Ναι. Λοιπόν. Με τη μαμά, επειδή ακριβώς ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Πάω 1 με 2 φορές το χρόνο στην Θεσσαλονίκη. Συνήθως πάω το καλοκαίρι. Ειδικά μετά που πέθανε ο μπαμπάς μου, πάω κάθε φορά, σχεδόν κάθε καλοκαίρι είμαι εκεί για μια εβδομάδα. Ενώ παλιότερα τα ζούσε, δεν πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Όχι για κανένα λόγο, απλά πήγαινα και Πάσχα, πήγαινα και Χριστούγεννα. Πιο συχνά. Τώρα πάω κάθε καλοκαίρι. Οπότε είναι ίσως λίγο συνηθισμένο αυτό το να με βλέπει η μαμά μου 1 με 2 φορές το χρόνο. Ναι. Αυτό που με έκανε μεγαλύτερη, αν θέλεις, αίσθηση που πλέον ευτυχώς εγώ τουλάχιστον λόγω του εμβολιασμού και λόγω όλων των μέτρων μπορώ να πλέον να ταξιδεύω πιο άνετα. Είναι κάτι που θα το κάνω και θα πηγαίνω πολύ πιο συχνά, κυρίως γιατί ειδικά με το μικρό μου τον ανεψιό, ναι. Τον είχα δει πριν γίνει 30 ημερών, νεογέννητο σχετικά. Mm. Και από τότε το βλέπω μόνο το ποιμωρό να μεγαλώνει με τις φωτογραφίες. Ναι. Ούτε στα γενέθλιά του, ούτε στα γενέθλιά της άλλης μου της ανεψιάς, της Λιδίας μου. Οπότε είπα ότι αυτό το πράγμα με ενόχλησε. Mm. Δηλαδή το διαπίστωσα όταν πήγα και είδα ένα μωράκι να τρέχει πάνω κάτω, να φωνάζει, να κάνει κλπ. Είναι στιγμές που μου λείψανε, δηλαδή που δεν είχα, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω. Ακόμα και όταν υπήρχαν οι ευκαιρίες να ταξιδέψεις, με το που θα πήγαινε πρέπει να μείνεις καραντίνα, 10 μέρες. Οπότε πού να πας. Έχει συγκινηθεί, Ανδρέα μου, το βλέπω. Έχει συγκινηθεί. Ναι, όχι, μα, ξέρεις, όταν ζεις σε άλλο τόπο και κυρία σε άλλο τόπο, okay, με τους γονείς πάνω κάτω υπάρχει μια συνήθεια. Εντάξει, με τη μαμά μου μιλάω και κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Αλλά τα μωρά όταν, είναι πολύ διαφορετικά όταν τα μωρά τα βλέπεις να μεγαλώνουν, ναι. Να τα βλέπεις να μεγαλώνουν από φωτογραφίες. Ή αυτά να σε βλέπουν από μια φωτογραφία ή από μια βιντεοκλήση. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Οπότε είπα ότι αυτό που αποφάσισα μετά τις διακοπές αυτές τις φετινές είναι ότι με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναπάω και Σαββατοκύριακα υπάρχουν πολλά και τριήμερα υπάρχουν πολλά. Κυρίως για να βλέπω και να με βλέπουν τα μωρά και να μην είμαι ο θείος από την Κύπρο. Ναι. Από το Σικάγο. Ναι.